Ραγδαίε είναι οι εξελίξει στην περιοχή του Σαχέλ μετά το πραξικόπημα στον Ήγυρα, με το οποίο ανατράπηκε η προηγούμενη φιλογαλλική φιλοαμερικανική κυβέρνηση. Παράλληλα, εγκαταστάθηκε ένα θεωρούμενο από τη Δύση φιλορωσικό στρατιωτικό καθεστώ, καθώ η λεγόμενη Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση ετοιμάζεται να παρέμβει στρατιωτικά στη χώρα, συνεπικουρούμενη από Γάλλου και Αμερικανού. Στα πλαίσια αυτά, η νέα κυβέρνηση του Νίγηρα υπό τον στρατηγό Διανή χαρακτήρισε παράνομες, άδικες και απάνθρωπες τις κυρώσεις που επέβαλε στη χώρα του η Δυτικοαφρικανική Ένωση. Η νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε το άνοιγμα των χερσαίων συνόρων και του εναέριου χώρου της χώρας για την Αλγερία, την Μπουργκίνα Φάσο, τη Λιβύη, το Τσάτ και το Μάλι. Πρόκειται για κράτη φιλικά ως προς το νέο καθεστώς που έχουν δεσμευτεί ότι θα αποστείλουν άμεσα στρατιωτικές δυνάμεις προς ενίσχυση της στρατιωτικής κυβέρνησης κατά των Γάλλων, Αμερικανών και άλλων Αφρικανικών χωρών στο ενδεχόμενο εισβολής του στον Ήγηρα. Σε ό,τι αφορά τη Λιβύη, πρόκειται για μια ιδιάζουσα περίπτωση διχοτομημένου κράτου, καθώ η μεν δυτική Λιβύη υπό τον πρωθυπουργό Ντμπαϊμπά υποστηρίζει τον ανατρεπέντα Μπαζούμ, ενώ αντίθετα η ανατολική Λιβύη του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ επιλέγει να υποστηρίζει τον στρατηγό Τιανή. Ακόμα και αυτή η στάση δείχνει πω η Λιβύη έχει de facto διχοτομηθεί.